Επέστρεψαν στα Θρανία το πρωί της Δευτέρας οι μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων ύστερα από τις διακοπές των Χριστουγέννων, μετά και το πράσινο φως που έδωσε η ομάδα των ειδικών. Κλειστά παραμένουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, οι μαθητές των οποίων συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση τα μαθήματά τους. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Με λίγη καλή θέληση, να μην μαζευόμαστε οι γονείς στην πόρτα του σχολείου, τα παιδάκια θα πάνε καλά στο σχολείο τους. Με το άνοιγμα των σχολείων. Ναι, τα παιδιά πρέπει να προχωρήσουν. Πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνουμε κανονικά στους ρυθμούς, όπως πρέπει να ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Από τη μία φοβόμαστε γιατί τα κρούσματα θα γίνουν πολλά και από την άλλη τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν, ειδικά τα δημοτικά. Δηλαδή πρώτη, δευτέρα δημοτικού, αυτό έπρεπε να γίνει, πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω τι να πω, μπερδεμένη είμαι. Το Υπουργείο Παιδείας σχεδίαζε να ανοίξουν ταυτόχρονα όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, ωστόσο ειδικοί αποφάσισαν να ζητήσουν το άνοιγμα μόνο των νηπιαγωγείων και των δημοτικών. Ένα σημείο που πρέπει να υπάρξει προσοχή είναι η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών και κυρίως η κινητικότητα στις εισόδους. Αν και το σχολείο μας από πέρσι έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα, όχι μόνο αντισηπτικά, μαντιλάκια που όλοι φωνάζουν, έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα. Υπάρχουν οι εισόδοι που όλοι φωνάζουν. Αλλά αυτό δεν φτάνει, όσα μέτρα και να πάρουν οι δασκάλοι και τα παιδιά, όλοι δεν φτάνει. Θα έπρεπε να περιμένουν λίγο κατά τη γνώμη μου, να μην ανοίξει από τώρα το σχολείο. Πολλοί γονείς, όπως και εγώ μέσα, είπα ότι αν τα παιδιά μου νιώσουν ότι κρυώνουν, όσες μπλούζες και να του βάλεις, με μπουφάν δεν γίνεται μάθημα, αν νιώσουν ότι κρυώνουν και δεν μπορούν, ας πούνε ότι θέλω να πάω σπίτι μου. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά και ούτε πιστεύω ότι θα αντέξει πραγματικά. Κάνα δύο εβδομάδες. Να πω τρεις. Μετά θα κλείσουνε. Και όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι και οι ιώσεις. Ήδη στα σχολεία υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι εκείνα που ίσχυαν και στην έναρξη της σχολικής χρονιάς του Σεπτέμβριο, ενώ έχουν γνωστοποιηθεί και οδηγίες προς τους γονείς και εκπαιδευτικούς για την ομαλή εξέλιξη της διδασκαλίας. Η κίνηση έγινε. Για μένα ήταν προτιμότερο να μείνει ο μαθητής να κάνει τηλεκπαίδευση και να πάει ο πατέρας να ανοίξει το μαγαζί του να εργαστεί, γιατί για μένα, για τη χώρα, είναι πιο σπουδαιότερο να ενισχύσουμε το εισόδημα. Άρα, για προτιμότερο τον πατέρα να πάει στην εργασία, ευελπιστώ να πάνε όλα καλά. Φοβάμαι το χειμώνα που έρχεται. Βλέπουμε πάρα πολλά και στο ίντερνετ παιδάκια με γούνες, με κασκόλ. Αλλά θα το παλέψουμε, ρε παιδιά, θα το παλέψουμε. Ικανοποιητικά, τα παιδιά έρχονται σταδιακά, τηρούνται οι αποστάσεις, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στο το παρόν. Ωραία. Όλα κυλούν. Οι χώροι έχουν ετοιμαστεί κατάλληλα. Βέβαια, οι χώροι έχουν απολυμανθεί, θα έχουμε αντισηπτικά. Το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και το αποτύπωμα που θα αφήσει στην πορεία της πανδημίας θεωρείται κρίσιμο για τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά στην χαλάρωση ή αυστηροποίηση των μέτρων κατά του κορονοϊού, καθώς όπως επισημαίνεται, οι όποιες αποφάσεις θα λαμβάνονται ανά εβδομάδα προκειμένου να εξετάζονται τα επικυρωποιημένα επιστημονικά δεδομένα και να υπάρχει μια πρώτη εικόνα των επιπτώσεων από τις κινήσεις που ήδη έχουν γίνει. Είμαστε όλοι χαρούμενοι για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων και την επιστροφή των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών στο φυσικό τους χώρο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέχρι τώρα όλα έχουν πάει καλά, δεν έχει αναφερθεί στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας καμία περίπτωση, κανένα φαινόμενο δυσλειτουργίας. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό όλη τη διάρκεια και κατά την προσέλευση αλλά και κατά την αποχώρηση καθ' όλη τη διάρκεια της επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων.